Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές. Διαβάζουμε, βλέπουμε μάλλον, αποδεικνύεται ότι η πολιτική έχει λόγο στην ιατρική με τα πρακτικά που βλέπουμε από τους λοιμοξιολόγους. Τα λέγαμε μεν εδώ, αλλά τώρα έχουμε και χαρτιά που να επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ και ότι υπήρχαν παρεμβάσεις στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Νομίζω ότι ακόμα και να μην υπήρχαν αυτές δημοσιεύσεις, ήταν εμφανές ότι όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση έκανε πραγματικά λάστιχο τα υγειονομικά μέτρα για να ικανοποιήσει άλλου είδους απαιτήσεις. Ίσως με αυτόν τον τρόπο αποδείχθηκε στην πραγματικότητα και εξηγείται αυτή η εργαλειοποίηση της επιστήμης που έγινε σε όλη, τη διάρκεια της πανδημίας, που οδηγεί δυστυχώς σε αυτά τα πολύ επικίνδυνα για την υγεία όλων των εργαζομένων αποτελέσματα που τα βιώνουμε μέχρι σήμερα, ένα χρόνο μετά την πανδημία. Και βέβαια αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν άκουγε τελικά τους ειδικούς, όπως μονότονα μας επαναλάμβανε καθημερινά, αλλά υπαγόρευε η ίδια στους ειδικούς επιστήμονες τα μέτρα που ήθελε να παρθούν με βάση πρωτόκολλα που άλλοι, αν θέλετε, επιβάλλανε. Επέβαλαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, επέβαλαν οι όμιλοι του τουρισμού, επέβαλαν οι όροι με βάση τους οποίους θα πρέπει να κινήσει η οικονομία σύμφωνα με το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι όμως οι ανάγκες του λαού για προστασία της ζωής του, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, με τα γνωστά δυστυχώς αποτελέσματα. Μαθαίνω και μας το είπε μάλιστα εδώ στην εκπομπή μας και πρόεδρος των επιμελητηρίων, ο κύριος Κωνσταντίνος Μιχάλος, ότι τελικά μόνο 15 με 20.000 επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα. Τελικά η πανδημία και η κρίση έρχεται να υλοποιήσει το σχέδιο Πισσαρίδη. Τι θα γίνει, η πραγματική κρίση αρχίζει μετά το τέλος της πανδημίας, τη μεταπανδημική εποχή που σχεδιάζουν κάποιοι. Για το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ήταν δεδομένο ότι η κρίση δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την πανδημία. Πρόκειται για νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση που είχε δείξει τα σημάδια της καθυστέρησης στην οικονομία και πριν την πανδημία, και σίγουρα η πανδημία βοήθησε να επιταχυνθεί, αλλά βοήθησε και να νομιμοποιηθούν, αν θέλετε, κάποια μέτρα, να δικαιολογηθούν, που σήμερα πάει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Για μας είναι δεδομένο ότι, αν θέλετε, η έκθεση Πισσαρίδη ήταν ο χάρτης με βάση τον οποίο θα εξελισσόταν η κυβερνητική πολιτική όλο αυτό το διάστημα. Εξάλλου δεν το έκρυψε και η κυβέρνηση, ότι αυτό που πραγματικά εχθρεύονται είναι τόσο οι ίδιοι εργαζόμενοι, όσο βέβαια και οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες χαρακτηριστικά περιγράφουν ως ζόμπι η έκθεση Πισσαρίδη. Για μας, για το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή έχουμε ζητήσει μια σειρά μέτρα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν, να βοηθήσουν τους μικρούς επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους, που, αν θέλετε, μπήκανε στο νέο γύρο της κρίσης έχοντας στην πλάτη τους τις συνέπειες από την προηγούμενη δεκαετή κρίση, που για πολλούς, που πολλοί δεν είχαν προλάβει καν να ανακάμψουν από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό και με πρόταση νόμου διεκδικήσαμε με προτεραιότητα στα χαμηλότερα, σε εκείνους τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που διέθεταν χαμηλότερα εισοδήματα, να υπάρχει μια ανακούφιση με πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Αφενός, να θεωρούμε απαραίτητο για αυτά τα χαμηλά εισοδήματα να διαγραφεί μέρος των χρεών τους προς τις τράπεζες, το δημόσιο, τις ατομικές εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε πραγματικά να μπορούν να συζητάνε για επόμενη μέρα, να τους δοθεί μια πραγματική στήριξη και για όλους τους μήνες που παρέμειναν κλειστοί, που δεν μπορεί να είναι η μοναδική στήριξη που τους δίνεται αυτή η επιστρεπταία προκαταβολή που πήραν ελάχιστη ή μάλλον πήραν ελάχιστα χρήματα οι περισσότεροι όσοι κατάφεραν να πάρουν. Και βέβαια να υπάρξουν και κάποια μέτρα ανακούφισης τους, όπως τουλάχιστον για τους μήνες που παρέμειναν κλειστά να διαγραφούν οι ατομικές τους εισφορές, να παίρνουν 1.000 ευρώ ενίσχυση για όσο διάστημα είναι κλειστά, να μπορέσουν και βέβαια και κάποια μέτρα πιο μακροπρόθεσμα, όπως η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στο 12.000 ευρώ, η κατάργηση του τέλους επί της ρεύματος για όλους τους επαγγελματίες και όχι αναβολές των οφειλών, που αυτά θα τα βρουν, είναι δεδομένο ότι θα τα βρουν μπροστά τους και αν θέλετε θα διαμορφώσουν ένα νέο γύρο λουκέτων που όλοι δυστυχώς δεν μπορούν να κρύψουν ότι θα συμβεί. Βασικά ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Βλέπουμε, μαθαίνουμε και βγαίνουν και σε δημοσιότητα στοιχεία για απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή είδαμε να παίρνει η κυβέρνηση να δίνει με απευθείας ανάθεση έργο για την πανδημία, για τα γάντια, ας πούμε, σε επιπλοποιό. Ή καλείς κάποιο τηλέφωνο που νομίζεις ότι είναι στη Χαλκίδα και η αποθήκη, το κατάστημα είναι στο Περιστέρι. Βλέπουμε εταιρείες να κάνουν επέκταση στο καταστατικό τους και μέσα σε μία νύχτα, σε μία εβδομάδα να γίνονται οι έμπειροι στο χώρο που τους εμπιστεύεται η κυβέρνηση και τους δίνει με απευθείας ανάθεση δουλειές. Τι βλέπετε, τι γίνεται? Δυστυχώς διάφορα τέτοια παρατηρήσαμε και μέσω της πανδημίας. Δεν είναι, αν θέλετε να το πούμε έτσι, καινούριο φαινόμενο αυτό. Το κύριο όμως είναι ότι πέρα από τέτοιου είδους, να το πούμε έτσι, χαριστικές αναθέσεις που γίνονται και από τη σημερινή κυβέρνηση, βέβαια, αν το ψάξουμε λίγο στο παρελθόν, δυστυχώς δεν είναι πρωτοτυπία της σημερινής κυβέρνησης. Το κύριο όμως είναι ότι με τέτοια κριτήρια, αν θέλετε να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, η κυβέρνηση επέλεξε να μην πάρει μέτρα που πραγματικά έχει ανάγκη ο λαός, μέτρα πραγματικής προστασίας του. Προτίμησε να διαθέτει με τέτοιους όρους, να το πούμε έτσι, κονδύλια και κρίματα που θα μπορούσαν να διατεθούν για την σοβαρή ενίσχυση των δημόσιων τομών υγείας, για να γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ δωρεάν από ειδικευμένο προσωπικό στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, και όχι να ζούμε τώρα αυτό το τραγέλαφο της αυτοδιάγνωσης που έχει, την οποία έχει αναγάγει η κυβέρνηση ως το μοναδικό όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας πλέον. Θα μπορούσαν να είχαν ενισχυθεί, να το πούμε έτσι, να είχαν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα στους χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς έγκαιρα, για να μην υπάρχει τέτοιου εξάπλωση της πανδημίας, και αντί γι' αυτό η κυβέρνηση επιχείρησε για ακόμη μια φορά να διανύμει, να ενισχύσει, να το πούμε έτσι, με ζεστό χρήμα συγκεκριμένους, είτε να το πούμε έτσι φιλικούς προς τα εκείνη επιχειρηματίες ή και συνολικά, αν θέλετε, άλλους κλάδους της οικονομίας, μεγάλα συμφέροντα, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους όπως και τα κανάλια, ή βέβαια και με άλλα μέσα. Αυτό το σχολιάζω που είπατε για τα κανάλια, το σχολιάζω αρκετές ημέρες, αρκετό διάστημα, ότι ο κορονοϊός, η πανδημία είναι επικαιρότητα, είναι η δουλειά μου. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πάρω χρήματα από τη λίστα πέτσα για να κάνω τη δουλειά μου. Έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον, εκτός αυτού, είναι τουλάχιστον χυδαίο να βγαίνει η κυβέρνηση με νόμο και να λέει την ώρα που πεθαίνουν χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες άνθρωποι, εγώ χορηγώ ζεστό χρήμα στα κανάλια για να διαφημίζουν στον κόσμο πώς θα αυτοπροστατευτούν. Δηλαδή όλα αυτά τα πακέτα υποτίθεται για τα διαφημιστικά μηνύματα για την προστασία της υγείας, τον εμβολιασμό κλπ. Τα οποία φυσικά και έπρεπε να γίνουν, όμως έπρεπε να γίνονται δωρεάν, να δεσμεύεται τηλεοπτικός χρόνος, όπως είχε καταθέσει με τροπολογία του ΚΚΕ, ότι κανένα κόμμα δεν τη στήριξε, ότι είναι αδιανόητο στις συνθήκες τέτοιες που μιλάμε για συνθήκες πολέμου να μην να χρειάζεται να χρυσοπληρώνονται η αναγκαία προβολή μηνυμάτων αυτοπροστασίας του πληθυσμού, προστασίας της υγείας του, την ώρα που αυτά τα χρήματα είναι αναγκαία και λείπουν από σοβαρές υποδομές στο δημόσιο σύστημα υγείας και αλλού. Και ξέρετε, όταν βλέπω απευθείας αναθέσεις, είτε για μάσκα, είτε για γάντια, και στη συνέχεια ακούω ότι είναι υποχρεωτικό να φοράω γάντια, τι άλλο να σκεφτώ, δηλαδή, με βάση τη λογική. Εντάξει, ανέλη και μια σειρά από τέτοια αυτά τα φαινόμενα διαμορφώνουν και μια καχυποψία στο λαό ή καλλιεργούν και το έδαφος για να αναπτύσσεται κάποιες φορές και ένας ανορθολογισμός, ο οποίος λέμε ότι σίγουρα δεν βοηθάει, δεν πρέπει να επιτρέπεται να κερδίζει έδαφος, να το πω έτσι, στον πληθυσμό. Ωστόσο, έχει ευθύνη η κυβέρνηση, γιατί με τον τρόπο που διαχειρίζεται την πανδημία, με τον τρόπο που κάνει λάστιχο πραγματικά και αγνοεί τις πραγματικές υποδείξεις των επιστημόνων, βοηθάει στο να ενισχύονται τέτοιου είδους φωνές ανορθολογισμού που και έναν κόσμο τους πρόχνουν στην αμφισβήτηση, στο να αντιδρά, όχι όμως στην κατεύθυνση του να προστατεύσει την υγεία του, αλλά αγνοώντας κάποιες φορές και τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να πάρθουν. Κυρία Κομνηνακά, την ψήφο των αποδήμων γιατί τη θυμήθηκαν τώρα? Έχουν κάποια έρευνα που ευνοεί κάτι? Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια από προσανατολισμού που στήθηκε με μεγάλη ευκολία, αν θέλετε, και από τις δύο πλευρές, γιατί έπαιξε και το χρήσιμο ρόλο και οι απαράδεκτες δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη, που δεν είναι και μια τυχαία βουλευτής, είναι η αναπληρωτής των νεάρχιστων στα ζητήματα του νεάρχιστων, δεν κάνω λάθος, για τους απόδημους έδειξε, αλλά βέβαια και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άρπαξε αυτή την ευκαιρία για να προχωρήσει πραγματικά σε μια χυδαία ψηφοθυρία σε βάρος των απόδημων Ελλήνων, που αν θέλετε αφήνει, προσπαθεί ή δεν μπορεί να κρύψει την αδιαφορία που αυτές οι πολιτικές και αυτά τα κόμματα έχουν δείξει για αυτόν τον πληθυσμό, όχι μόνο πριν τους στείλουν, να το πούμε έτσι, τη μετανάστευση, γιατί οι πολιτικές αυτές που εφάρμοσαν όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις οδήγησαν όλο αυτόν τον κόσμο να, και παλιότερα και σήμερα, τα τελευταία χρόνια ενώ της κρίσης, να φύγει και να αναζητήσει την τύχη του στο εξωτερικό, αλλά αν θέλετε και μια σειρά προβλήματα που οι ίδιοι οι απόδημοι αναδεικνύουν με αδιαφορία για τα ζητήματα των σχολείων ελληνικής γλώσσας σε μια σειρά χώρες, που αναδεικνύουν όλο το διάστημα ο απόδημος ελληνισμός και από αυτό αν θέλετε φαίνεται αν πραγματικά αυτές που οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για τον απόδημο πληθυσμό. Για το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε με υπευθυνότητα απέναντι σε αυτό το ζήτημα και δεν είναι τυχαίο ότι ο νόμος που οι περιορισμοί που προτείναμε ως κόμμα για να δοθεί η διευκόλυνση σε αυτόν τον πληθυσμό να ψηφίζει από τον τόπο κατοικίας του, ψηφίστηκαν με τόσο ευρεία πλειοψηφία πριν ένα και κάτι χρόνο, ένα μισή χρόνο. Γιατί θεωρούμε ότι βέβαια η ψήφος είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να ασκεί ο λαός, ωστόσο, είναι αντικειμενικό ότι η ψήφος αυτή συνδέεται και με δικαιώματα και με υποχρεώσεις που γεννά αυτή η πολιτική επιλογή ή κάθε κυβέρνηση. Άρα, είναι κατανοητό ότι θα πρέπει εκείνος που ψηφίζει, που κάνει μια επιλογή για το ποιες πολιτικές θα ασκούνται στη χώρα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχει, να υφίσταται, να το πούμε έτσι, και τις συνέπειες αυτής της επιλογής του. Να έχει δεσμούς τέτοιους με τη χώρα, που είτε κοινωνικούς, οικονομικούς, που να πραγματικά να μπορεί η επιλογή που θα κάνει να καθορίζει μεν και να μην καθορίζει την τύχη, να το πούμε έτσι, όλου του υπόλοιπου πληθυσμού, χωρίς ο ίδιος να έχει καμιά συνέπεια για αυτή την επιλογή που θα κάνει. Για μας είναι προβληματικό αυτό που προτείνει σήμερα, που πρότεινε και η συζήτηση που άνοιξε, το να δημιουργηθεί ένα, αν θέλετε, τεράστιο και σήμερα άγνωστο εκλογικό σώμα, γιατί για να καταλαβαίνουμε και ποιο είναι το πραγματικό ενδιαφέρον των κυβερνήσεων, δεν είναι καν καταγεγραμμένος ο αριθμός των αποδήμων που βρίσκονται σήμερα σε άλλες χώρες, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και συνολικά στον κόσμο. Ότι σίγουρα για να μπορέσει να δοθεί αυτό το δικαίωμα σε όλους αυτούς τους κατοίκους, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διατηρούν κάποιο είδους θεσμούς με τη χώρα, ώστε πραγματικά να μπορούν να επηρεάσουν βέβαια τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, αλλά και με κάποιο τρόπο και οι ίδιοι να έχουν είτε να υφίστανται τις συνέπειες αυτής της επιλογής, είτε να μπορούν η ζωή τους με κάποιο τρόπο να συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας μεσημέρι.